της δικαιοσύνης. Η χθεσινή άρνηση της Νέας Δημοκρατίας να προσέλθει στο τραπέζι του διαλόγου για συνενετική λύση στον ορισμό ηγεσίας της δικαιοσύνης επιβεβαιώνει πως η εξωματική αντιπολίτευση ουδόλως ενδιαφέρεται για την τήρηση της νομιμότητας και του συντάγματος. Άλλωστε, η διαδικασία προεπιλογής της διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής είχε ολοκληρωθεί με τη συμμετοχή και της Νέας Δημοκρατίας ήδη από τα μέσα Μαΐου. Η αμφισβήτηση της Νέας Δημοκρατίας δεν βρίσκει απολύτως καμία συνταγματική βάση, ενώ η άρνησή της θέτει οριστικά τέλος και στο δίθεν ηθικό επιχείρημα που προβάλλει, ενώ ταυτόχρονα μοιάζει να υποκρύπτει πολιτικές σκοπιμότητες και αποτελεί ευθεία προσβολή στην ανεξαρτησία του θεσμού της δικαιοσύνης. Ως εκ τούτου, η κυβέρνηση προχώρησε στην άσκηση των καθηκόντων και υποχρεώσεών της, όπως αυτά ορίζονται από το Σύνταγμα και τον νόμο. Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργικό Συμβούλιο, υπό τον Πρωθυπουργό και κατά τη συνεδρίασή του, αποφάσισε να οριστεί πρόεδρος του Αρείου Πάγου η κυρία Ειρήνη Καλού, εισαγγελέας του Αρείου Πάγου η κυρία Δήμητρα Κοκοτίνη και αντιπρόεδροι του Συμβουλίου της Επικρατείας η κυρία Ευαγγελία Νίκα, ο κύριος Κωνσταντίνος Κουσούλης και ο κύριος Δημήτριος Μακρύς. Όλοι οι επιλεγέντες δικαστικοί λειτουργοί έτυχαν ευρύτατης αποδοχής κατά τη διαδικασία προεπιλογής της διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής και χαίρουν της εκτίμησης του δικαστικού και νομικού κόσμου της χώρας. Εξάλλου, και με δεδομένο ότι η Βουλή συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία της μέχρι τη διάλυσή της, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την κατάθεση του νομοσχεδίου των ποινικών κωδίκων μέσα στις επόμενες ημέρες. Μάλιστα. Γιάννη, ακούσαμε.